ώρες αγωνίας το απόγευμα του Πάσχα για ένα 6χρονο παιδί από τη Γαλλία που ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με γουρούνα στο Λασίθι. Άγνωστο πώς, το τετράτροχο στο οποίο επέβαινε και το μικρό παιδί εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο μικρός τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου όμως κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπως συμβαίνει με πολλά περιστατικά που αφορούν σε μικρά παιδιά. Όμως επειδή έφερε κάποιο χτύπημα στο κεφάλι, έπρεπε να μεταφερθεί στο Ηράκλειο, γιατί χρειαζόταν να το δει νευροχειρούργος και παιδοχειρούργος. Ήδη από την άνοιξη ξεκίνησαν τα τροχεία και μάλιστα με την εμπλοκή τετράτροχων, γεγονός που θα πρέπει να κινητοποιήσει τις αρχές. Από ό,τι βλέπω και από τον αριθμό των δυστυχημάτων είναι πολύ μεγαλύτερος αναλογικά από άλλα μέρη. Τι το αποδίδετε εσείς από όσα έχετε ακούσει? Μάλλον χρειάζονται καινούργιοι δρόμοι, καινούργιοι σχεδιασμοί, δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά. Περιπέτεια για ένα ακόμα αγόρι και πάλι στο Λασίθι που έπεσε από ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Οι γιατροί έκριναν σκόπιμη τη μεταφορά του στο Ηράκλειο. Είχε χτυπήσει και έπρεπε να υποβληθεί σε υπέρηχο, όμως δεν υπήρχε ακτινολόγος, δεν εφημέρευε ακτινολόγος στο νοσοκομείο και μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο, όπου έγινε τελικά υπέρηχος και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά έμεινε για προληπτικούς λόγους. Και τα δύο περιστατικά έφεραν ξανά στο προσκήνιο τις ελλείψεις και τις δυσκολίες με τις οποίες λειτουργεί το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Εμείς λέμε ότι ένα νοσοκομείο κομβικό για τον νομό, κεντρικό νοσοκομείο όπως είναι το Αγίου Νικολάου, δεν γίνεται να έχει εφημερίες χωρίς εφημερία ακτινολογικού. Και θα πρέπει η πολιτεία, η κυβέρνηση, το Υπουργείο να πάρουν μέτρα έτσι ώστε όλες οι εφημερίες να καλυφθούν κανονικά. Επίσης, την ημέρα του Πάσχα δεν εφημέρευε ο ορθοπαιδικός και δεν εφημέρευαν και μια σειρά από άλλες ειδικότητες όπως οφθαλμίατρος, ουρολόγος, οριλά, νευρολόγος. Οι μέρες των γιορτών αποδεικνύονται πιο δύσκολες για τους κατοίκους του Λασιθίου, καθώς υπάρχει ο φόβος μην συμβεί κάτι απρόπτο, αφού συνήθως προβλέπεται η μεταφορά ασθενών από τα νοσοκομεία Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου και την Νεάπολη προς το Ηράκλειο. Ένα νοσοκομείο περιφερειακό δεν είναι εύκολο να έχει νευροχειρουργό. Εμείς υπήρχε ένας νευροχειρουργός παλιότερα στο νοσοκομείο, όμως πήρε μετάταξη στο Ηράκλειο και με τη σύμφωνη γνώμη του νοσοκομείου, γιατί για να δουλέψει σωστά έπρεπε να είναι σε μεγάλο νοσοκομείο. Όμως εμείς ζητούμε τουλάχιστον να έχουμε τις βασικές ειδικότητες.